Θα έχουμε κοντά μας και τον έχουμε βασικά κοντά μας μέσω Skype αυτή τη φορά τον γνωστό αστρολόγο τον Μπέρι, τον κριτικό και φίλο μας, που θα μας πει πώς θα πάνε τα ζώδια, πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα, αρχή γενομένης, δηλαδή Δευτέρα έχουμε σήμερα, πώς θα πάνε για όλα τα ζώδια αναλυτικά. Καλησπέρα, Μπέρι. Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους εκεί. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σε ακούμε. Λοιπόν, το αξιοσημείωτο της εβδομάδας, πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ καλύτερη από την εβδομάδα που έφυγε. Η εβδομάδα που έφυγε ήταν μια δύστροφη εβδομάδα, δύσκολη, η οποία μάλιστα γέννησε και πράγματα τα οποία άλλα είδαμε και άλλα δεν είδαμε και θα μας βγουν στην πορεία μέσα στο μήνα. Ωστόσο, αυτή η εβδομάδα από πλανητική άποψη είναι πολύ πιο ήπια σε σχέση με την προηγούμενη. Αν εξαιρέσουμε μια αντίστροπη όψη που κάνει ο Ερμής στις 10:40-11:20 το βράδυ αύριο, τη σύνοδό του με τον Κρόνο που θα ενοχλήσει κάποιους τους οποίους θα αναφέρουμε, και το τετράγωνο που κάνει στις 12:05 το μεσημέρι της Πέμπτης η Αφροδίτη με τον Ποσειδώνα, είναι οι δύο δύσκολες όψεις της εβδομάδας, σε μια εβδομάδα που έχει ένα σημαντικό φαινόμενο αστρολογικό για το οποίο και ουσιαστικά θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα το βράδυ στις 9:05 η Αφροδίτη φεύγει από τον δύσκολο χώρο του Σκορπιού και περνάει στον χώρο του Τοξότη, σε ένα χώρο στον οποίο είναι αισιόδοξη και βοηθά. Βοηθά τον καθέναν από εμάς στον τομέα του χάρτη μας, τον οποίο προσεγγίζει. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι στο ζώδιο, στο ζώδιο της φωτιάς, που είναι τα πιο ευνοημένα ζώδια αυτή της περίοδου, με το πέρασμα αυτό της Αφροδίτης, όλοι οι άνθρωποι στο χάρτη μας κάπου έχουμε το χώρο του τοξότη, σε κάποιο τομέα ή σε κάποιο οίκο, όπως λέμε στην αστρολογία. Και αυτός ο οίκος είναι ευνοημένος τη διάρκεια του από σήμερα μέχρι και τις 4 του 11, που η Αφροδίτη θα τρέχει μέσα στον θετικό για τη φύση της χώρας του τοξότη. Να πούμε για τους κρυούς ότι αυτό το σημαντικό πέρασμα της Αφροδίτης στον χώρο του τοξότη είναι ένα πέρασμα το οποίο θα σας ανοίξει καινούριους ορίζοντες σε σχέση με οτιδήποτε αφορά σπουδαστικά τη ζωή σας θέματα. Επαφές με ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται στο εξωτερικό, ταξίδια γενικότερα, αλλά και το ότι στη διάρκεια αυτής της περίοδου θα έχετε πιο ανοιχτό μυαλό στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζετε ακόμα και τα προσωπικά της ζωής σας θέματα, με αποτέλεσμα να είσαστε πιο ευέλικτοι και να βελτιώνετε μέσω αυτής της καινούργιας πιο πρωτοβοριακής σκέψης τις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Πιο ευνοημένοι κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα είσαστε εσείς που γεννηθήκατε στη διάρκεια του Μαρτίου. Μπορεί να τρέξετε ένα θέμα σας που μπορεί να είναι σπουδαστικό, όπως είπαμε, μπορεί να έχει να κάνει με ένα αίτημα όπου και αν το απευθύνετε, που να έχει περισσότερο θετική, πιο εύκολα θετική έκβαση για εσάς. Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η γεννημένη 30:31, ωστόσο, θα εξακολουθήσετε να είσαστε πιεσμένοι. Για τους Σταύρους, η Αφροδίτη, περνώντας στον χώρο του Τοξότη, δίνει αρκετά σημαντικά στοιχεία, και να θυμόσαστε ότι επειδή είναι κυβερνήτης του Ταύρου η Αφροδίτη, όπως και του Ζυγού, τα περάσματά της έχουν μεγαλύτερη ισχύ από κάθε άλλο πέρασμα από ζώδιο σε ζώδιο. Τώρα, μέσα στο λόγο με ο φυσικό σας οίκο, αυξάνει την κινητικότητά σας σε σχέση με τα συναισθηματικά σας θέματα, αλλά και σε σχέση με την ύλη, αλλά σας δίνει και ένα διάστημα στο οποίο θα μπορείτε να διαχειριστείτε πιο θετικά για εσάς, προς το συμφέρον σας δηλαδή, οποιοδήποτε πόρο μπορεί να σας προσθέσει χρήμα έξω από αυτό το οποίο παράγεται μέσα από τον χώρο της δουλειάς. Διευθετώντας δηλαδή οικονομικά σας στοιχεία, ενεργοποιώντας οικονομικά σας στοιχεία τα οποία μπορεί να σας αποδώσουν κάτι, ή διεκδικώντας αυτά που θεωρείτε δικαιωματικά ότι σας ανήκουν. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι γεννημένοι την 1η του 5ου θα είσαστε πιεσμένοι, από την άποψη θα σας φορτώνουν ευθύνες και θα σας βάζουν σε μια διλημματική κατάσταση όλες αυτές για το πώς θα τις αντιμετωπίσετε. Ακόμα, οι γεννημένοι 16 έως 19 του 5ου θα έχετε κόντρες και εσωτερικές αντιπαραθέσεις, δηλαδή με ανθρώπους δικούς σας, κόντρες και αντιπαραθέσεις που θα σας αντιπολιτεύονται. Και ξέρετε, οι πιο σκληρές αντιπολιτεύσεις γίνονται μέσα από τους δικούς μας ανθρώπους, μέσα από τους χώρους μας. Να πούμε για τους διδύμους ότι το πέρασμα αυτό που κάνει η Αφροδίτη από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 4 του 11 στον χώρο του Τοξότη είναι πολύ ευνοϊκό σε ό,τι αφορά την καλυτέρευση των διαπροσωπικών σας σχέσεων. Η Αφροδίτη απέναντί σας, στον 7ο φυσικό σας οίκο, κάνει τους άλλους περισσότερο δεκτικούς και θετικούς απέναντι στα αιτήματά σας. Με δεδομένη την καλή πρόθεση των άλλων απέναντί σας, μπορείτε να βελτιώσετε τις μεγάλες της ζωής σας σχέσεις και συνεργασίες και να δώσετε ένα διάστημα στο οποίο να υπάρχει μια ειρήνευση εκεί πέρα, έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν και καλύτερα. Παράλληλα, να ξέρετε ότι σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέρα-μέρα, μετρώντας από σήμερα, γεννημένοι από τις 5 έως τις 11 του 6, θα έχετε μια ειδική στιγμή που θα πάρετε μια ευχάριστη έκπληξη συναισθηματικής κυρίως φύσεως ή ένα ευχάριστο μήνυμα. Σήμερα δηλαδή γεννημένοι 5, αύριο γεννημένοι 6, μετά αύριο γεννημένοι 7 και πάει λέγοντας μέχρι και την
μέχρι και την, συγγνώμη, αυτό δεν το είχα θυμηθεί, μέχρι και την Κυριακή, 5 με 11 του έκτου είσαστε εσείς που έχετε κάτι καλό να περιμένετε στη διάρκεια των ημερών αυτών. Πάμε στο ζώδιο του καρκίνου, να πούμε ότι η Αφροδίτη μέσα στον χώρο του έκτου φυσικού σας οίκου βοηθά πρώτα απ' όλα να καλυτερεύσετε, αν φυσικά το επιθυμείτε, τη φυσική σας κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο πολύ το χρειάζεται γιατί είσαστε κουρασμένοι αυτόν τον καιρό. Απ' την άλλη μεριά όμως και το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτό το χώρο μπορεί να σας δώσει επιβραβεύσεις για τους όσους καρκίνους προσπαθούν, αγωνίζονται για να πετύχουν κάτι σε επαγγελματικό επίπεδο. Και μπορεί αυτό το συν που φέρνει η Αφροδίτη μέσα από τον έκτο σας οίκο να μην μεταφράζεται καταρχάς σε χρήμα, αλλά σίγουρα μεταφράζεται σε αυτή την ηθική δικαίωση, η οποία λειτουργεί σαν λίπασμα, να το πούμε έτσι, σαν μια περισσότερη δύναμη που να σας κάνει να έχετε περισσότερη διάθεση να συνεχίσετε τις όποιες μορφές προσπάθειά σας. Παράλληλα δείχνει ότι είναι ένα διάστημα το οποίο θα σας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία... να ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία πραγματικά αγαπάτε. Έξω δηλαδή από αυτό που κάνετε, να ασχοληθείτε και με κάτι το οποίο να είναι μεράκι της ζωής σας, κέφι σας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας η τύχη θα αγκαλιάζει τους γεννημένους της 12 του εβδόμου, σε ό,τι και αν κάνουν. Μεγάλη τύχη αυτή, ενώ θα έχουν ευχάριστα μηνύματα να περιμένουν μέσα στις μέρες που θα ακολουθήσουν οι γεννημένοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 του εβδόμου. Να πούμε ακόμα ότι σήμερα μέχρι το βράδυ η μέρα είναι εξαιρετικά τυχερή για συναισθηματικά και για οικονομικά θέματα για τους γεννημένους την τελευταία μέρα του ζωδίου του καρκίνου. Για τους λέοντες που είναι ταλαιπωρημένο ζώδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πέρασμα που κάνει από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 4 του 11ου η Αφροδίτη στον χώρο του τοξότη είναι ένα φως σε ένα μαύρο τούνελ. Είναι μια αιτία για να πάρω μια ανάσα που τη χρειάζονται πραγματικά. Μια αιτία να νιώσουν ότι δεν σκάβουν μόνοι τους, ότι υπάρχει κάποιος κοντά τους ή αν δεν υπάρχει να βρεθεί. Και αυτό είναι σημαντικό. Οι πρώτοι που αγγίζονται από αυτό τη θετική έκβαση, από το θετικό πέρασμα, είναι πρώτα απ' όλα οι γεννημένοι στις 6 πρώτες μέρες του ζωδίου που μέσα στην εβδομάδα θα έχουν μια ειδική αιτία χαράς, αρχής γενομένης από σήμερα το βράδυ και αύριο, που η θέση αφορά τους γεννημένους την πρώτη μέρα του ζωδίου. Στο κατόπιν είναι αυτοί που γεννήθηκαν τη δεύτερη, τη τρίτη, την τέταρτη και πάει λέγοντας. Να πούμε ότι όμως σε ολόκληρη την εβδομάδα οι γεννημένοι της 3 του 8 θα έχετε ένα πιεστικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσετε γιατί δείχνει να έχει έρθει στη ζωή σας για να επιμένει. Από όπου και αν προέρχεται, πιθανότατα από οικογενειακό χώρο ή από ένα χώρο ο οποίος σας δημιουργεί ένα μόνιμο πρόβλημα που απαιτεί και χρειάζεται ρεαλιστική λύση. Να πάμε στους... να πούμε ακόμα ότι οι λέοντες οι οποίοι τυχαίνουν να είναι μόνοι μόνες και με το πέρασμα αυτό που κάνει η Αφροδίτη στον χώρο του τοξότη μπορεί να βρουν τέρι. Αυτό ισχύει αυτή την εβδομάδα για τους γεννημένους στις πρώτες 6 μέρες του ζωδίου και στο κατόπιν για τους υπόλοιπους. Να πούμε ακόμα, μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν τους αφορούν τέτοια θέματα θα μπορούσαν να καλυτερεύσουν τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις τους. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου, να πούμε ότι αυτό το πέρασμα βοηθάει τους ανθρώπους της Παρθένου να καλυτερεύσουν τους χώρους που ζουν. Θα υπάρξουν πολλές αιτίες που μπορεί να συμβεί αυτό. Μία απλοϊκή αιτία είναι το να φτιάξουν, να κάνουν μικρές διορθώσεις στους χώρους ώστε να τους διορθώσουν αισθητικά. Μία άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκύψει είναι η συχνή παρουσία στον χώρο τους ανθρώπων οι οποίοι είναι φορείς χαράς, δηλαδή κουβαλάνε μαζί τους χαρά και αισιοδοξία και με τη συχνή παρουσία σε αυτούς τους χώρους να βελτιώσουν το κλίμα γενικότερα. Μια τρίτη αιτία είναι ότι μπορείτε να έρθετε περισσότερο κοντά σε ανθρώπους που νιώθετε η οικογένειά σας ή μία τέταρτη για κάποιους από εσάς ότι μπορεί αυτή η παρουσία να δηλώσει και την ουσιαστική παρουσία, τη μόνιμη πλέον παρουσία ενός ανθρώπου στον χώρο σας, άλλου ανθρώπου στον χώρο σας, μια έναρξη, μια συγκατοίκηση, ένα νέο μέλος σε μια οικογένεια και πάει λέγοντας. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ευχάριστο για τα οικονομικά, για τα οικογενειακά της ζωής σας δεδομένα πέρασμα. Για τους ζυγούς είναι ένα διάστημα μέχρι και τις 4 του Νοέμβρη που θα έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, αιτίες να βρισκόσαστε συνέχεια σε κίνηση, σε συζητήσεις, σε συναντήσεις, αυξάνει
η Αφροδίτη από το χώρο αυτό τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες, και αυτό θα βοηθήσει πολύ και το να λύσετε θέματα, προβλήματα, συνεννόηση με ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεστε, και παράλληλα να έχετε και πολύ καλή έκβαση, όχι απαραίτητα όλοι, κάποιοι από εσάς, σε μια προσπάθεια που κάνετε για να κλειδώσετε μια συμφωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Να πούμε ακόμα ότι στη διάρκεια της περίοδου θα πάρετε πολλές προσκλήσεις, τις οποίες είναι καλό να τις δεχτείτε, γιατί θα σας βγουν σε καλό. Θα γίνουν δηλαδή αιτία να κάνετε γνωριμίες, οι οποίες θα σας φανούν χρήσιμες για κάποια σχέδιά σας, επεκτατικά, προσωπικά ή άλλης μορφής. Ωστόσο, ολόκληρη τη διάρκεια της εβδομάδας ανατρεπτική θα είναι η. Αναπρεπτικό θα είναι το επταήμερο για τους γεννημένους στις 3 και στις 4 του Δεκάτου, που ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό περνούν μια περίεργη περίοδο της ζωής τους, που τους δείχνει ότι κλείνουν κύκλοι και κλείνουν οριστικά μέχρι το τέλος του χρόνου. Για τους Σκορπιούς, που είναι παντός καιρού και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, η σημερινή μέρα καταρχάς είναι πολύ καλή για όσους γεννηθήκαν την τελευταία μέρα του ζωδίου. Μπορεί να τους επιβεβαιώσει συναισθηματικά και όχι μόνο. Ολόκληρη εβδομάδα αγκαλιάζει με τύχη τη ζωή τους γεννημένους στις 12 του 11ου, σε ό,τι και αν κάνουν. Και η τύχη που έρχεται στη ζωή σας μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή. Να είναι δηλαδή γνωριμία, να είναι πρόταση, να είναι κέρδος, να είναι απόκτημα ή οτιδήποτε άλλο. Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, 12 του 11ου γεννημένοι για αυτή την τύχη. Ενώ η παρουσία της Αφροδίτης από σήμερα το βράδυ και μέχρι τις 4 του 11ου στο χώρο του Τοξότη και στον οικονομικό σας οίκο δίνει χαμόγελα στην τσέπη σας. Δίνει αιτίες δηλαδή να γεμίσει το πορτοφόλι σας, να πάρετε χρήμα, να πάρετε ένα κέρδος, να αποκτήσετε κάτι που επιθυμείτε, και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και αυτοί που έχετε δυσκολίες, να βολέψετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας, να είναι πιο βατός δηλαδή στα οικονομικά θέματα ο μήνας αυτός που θα τρέξει. Και πάμε στους τοξότες, που η Αφροδίτη βεβαίως σας αφορά άμεσα, γιατί στο δικό σας το ζώδιο περνάει. Και όταν ο πλανήτης της ομορφιάς και της αρμονίας περνάει στο ζώδιο σας, αυτό τι φέρνει? Φέρνει ομορφιά και αρμονία στη ζωή σας. Αιτίες για να βλέπετε τον εαυτό σας πιο όμορφο στον καθρέφτη, αιτίες για να επιβεβαιωνόσαστε συναισθηματικά, να βρίσκετε τέρια όσοι δεν έχετε, να βελτιώνετε τις σχέσεις σας εσείς που έχετε σχέσεις, και γενικά να βρείτε μια αιτία για να περνάτε καλά. Παράλληλα, στη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα υπάρχουν στιγμές που θα νιώθετε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ανθρώπων με τους οποίους κάνετε παρέα. Θα βρισκόσαστε δηλαδή σε κύκλους που θα νιώθετε ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κύκλων στον οποίο θα βρίσκετε θα είσαστε εσείς. Και αυτό φυσικά θα σας ανεβάζει ψυχολογικά. Είναι ένα διάστημα το οποίο μπορεί εύκολα να ανοίγετε τις πόρτες που μέχρι αυτές μπορεί να ήταν ερμητικά κλειστές για εσάς, και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την θετική αύρα την οποία καίει στη ζωή σας η Αφροδίτη με το καλύτερο δυνατό τρόπο, και για προσωπικά και για επαγγελματικά φιλόδοξα ή άλλα σχέδια της ζωής σας. Πάμε τώρα στους εγώγερους, να πούμε ότι και εδώ πέρα η Αφροδίτη λειτουργεί πολύ δημιουργικά και θετικά, αφού αγγίζει τον ευαίσθητο ψυχικό σας χώρο. Σας δίνει αιτίες για να σας χαρίσουν ξανά μια ηρεμία, να σας διώξει μια ανησυχία που μπορεί να σας κράταγε εξάγρυπνος τα βράδια, να σας έκανε να μην έχετε ξένια στο ύπνο. Και αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι η θετική έκβαση μιας κατάστασης για την οποία είχατε αγωνία, ή μπορεί να είναι και ένα ακριβό συνέστημα σε κάποιες περιπτώσεις, ή ένας τρόπος να βρείτε λύσεις ώστε να παράγετε αυτό που χρειάζεστε και που αποτελεί την αιτία για να μπορέσετε να νιώσετε ήρεμοι. Με κάθε τρόπο αυτή η θέση μπορεί να δηλώνει μια πτυχή, ένα χώρο, μια πόρτα, που όταν την ανοίγετε μπορείτε να επαναφορτίζεστε θετικά, και αυτό είναι σημαντικό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δηλώσει ότι ορισμένοι από εσάς μπορεί να δημιουργήσετε σχέσεις οι οποίες να έχουν για κάποιο λόγο κάτι να κρύψουν, αλλά σε αυτή τη φάση είναι αρκετά θετικές για τη ζωή σας, από τη στιγμή που ό,τι μας κάνει καλό είναι και θετικό. Πάμε τώρα στους υδροχόους, να πούμε ότι η Αφροδίτη μέσα από αυτό το χώρο θα σας κάνει υπερκοινωνικούς, και όχι μόνο. Είναι το θέμα ότι με την Αφροδίτη στον χώρο του Τοξότη, ο κόσμος τον οποίο θα γνωρίζετε είναι ένας κόσμος ο οποίος χαρακτηρίζεται από καλή διάθεση. Έχει φτερά τα οποία μπορούν να σηκώσουν και τη δική σας διάθεση. Αισιόδοξοι λοιπόν, δυναμικοί άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σας, και εσείς μέσα από τις προσκλήσεις που θα δεχόσετε θα μπορείτε να ερχόσετε σε επαφή με αυτούς. Αυτό θα βελτιώσει άμεσα και τη φυσική σας και τη δική σας διάθεση, και επιμέρους σε κάποιους που σας ενδιαφέρει, και τη συναισθηματική σας ζωή. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πέρασμα μπορεί να αφήσει στο τέλος του κέρδη.
κέρδη από την άποψη ότι αν κερδίσουμε έναν άνθρωπο, ένα καινούριο φίλο, ο οποίος είναι δυνατός, αισιόδοξος, χαρούμενος και μπορεί να μας παρασέρνει στη χαρά, αυτό είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κέρδος. Να πούμε ακόμα ότι στη διάρκεια των ημερών που θα τρέξουν, οι γεννημένοι από 3 έως 9 του Δευτέρου, αρχής γεννωμένης από σήμερα για τους γεννημένους 3, αύριο 4 και πάει λέγοντας, θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε, να κάνετε μια συζήτηση με ένα σημαντικό άτομο ή να γεννήσετε μια ιδέα η οποία να δείχνει ότι έχει βάση, ότι κάπου πατάει και μπορεί να σας βγει σε καλό. Πάμε τέλος στους εχθρούς, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα όλη την εβδομάδα την τύχη θα την έχουμε με το μέρος τους όχι συγεννήθηκα στις 10 του Μάρτη, οποτεδήποτε, οποιαδήποτε χρονιά. Υπάρχει ένα άνοιγμα, μια τύχη την οποία μπορεί να έχει οποιοδήποτε πρόσωπο είναι μπροστά σας και πρέπει να τη δείτε και να την εκμεταλλευτείτε, από την άποψη ότι δείχνει ικανή να αναβαθμίσει στο μέγιστο και γρήγορα τη ζωή σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πούμε ακόμα ότι σήμερα και μέχρι το βράδυ, γεννημένη τελευταία μέρα του ζωδίου, έχετε τη δείχνει με το μέρος σας και μια επιβεβαίωση συναισθηματική, οικονομική, ένα ευχάριστο νέο ή οτιδήποτε άλλο. Και η Αφροδίτη, περνώντας στην κορυφή του αστρολογικού σας χάρτη, δείχνει σε όσους από εσάς κάνετε κάτι το οποίο θέλετε να βγει προς τα έξω, να φανεί σε κόσμο, έναν φιλόδοξο να σας αποδίδει. Κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να κάνετε πράγματα. Αυτό δεν μεταφράζεται και καλά καλό σε οικονομία, από την άποψη ότι η οικονομία των ηχθείων είναι βαλόμενη αυτό το διάστημα. Και ακόμα και εσείς που παράγετε λεφτά, έχετε αυτό που λέμε χαράτσια κατά την καινούργια ορολογία, συχνά και πυκνά να σας ταράζουν την οικονομία σας και να σας πετάνε τα προγράμματα που κάνετε από το παράθυρο. Που σημαίνει ότι είναι μια περίοδο που είναι δύσκολο οι ηχθείς να προγραμματίζουν οικονομικά, αλλά τουλάχιστον σε επαγγελματικό τομέα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και με την Αφροδίτη μέσα στην κορυφή του αστρολογικού σας χάρτη μπορείτε να κάνετε πράγματα που να σας ικανοποιούν και πράγματα που να δείξουν αυτά που μπορείτε και αυτά που αξίζουν. Αυτά. Ωραία μας τα είπες, Πέριμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ αισιόδοξα. Χαρούμενα. Χαρούμενα και αισιόδοξα. Η Αφροδίτη είναι πάντα χαρούμενη. Ωραία. Πόσο καιρό θα είναι η Αφροδίτη στο δόξο? Μέχρι τις 4 του 10. Μέχρι τις 4. Κάτι έχουμε. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν. Ναι, έχουμε. Βέβαια στην πορεία της θα έχουμε και διάφορα άλλα. Θα έχουμε μια έκλειψη, ναι. Θα έχουμε την ανάδροπη κίνηση του Ερμή, η οποία εντάξει δεν είναι τόσο τραγική. Θα τα πούμε αυτά. Να σου πω ότι, μάλλον να μας πεις και για το site που έχεις, αν κάποιος θέλει να σε βρει, εκτός από το τηλέφωνο βέβαια που έχουμε εμείς εδώ, έχεις και ένα site που λέγεται... Είναι το www.astrogr.com, astrogr.com. Οπότε μπορούν να φτιάξουν... Αυτό είναι ένα site βέβαια, θέλω να σας πω, που το δουλεύω μόνος μου, ουσιαστικά δεν έχω πίσω καμιά ομάδα να τρέχει. Οπότε και... απευθείας έρχονται σε σένα. Ναι, σωστά. Και ό,τι σε ρωτάνε και μπορούν να φτιάξουν και δωρεάν έτσι τους χάρτες τους. Φυσικά, ό,τι θέλουν κάνουν εκεί πέρα. Ναι. Ό,τι θέλετε δωρεάν, λοιπόν κάνετε. Και ο Πέρης είναι εκεί από πίσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία και αισιόδοξα και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά από εμάς.